Σε ευχαριστώ πολύ. Δεν θα μιλήσω για το ολοκαύτωμα, αλλά για ερευνητικές και εκπαιδευτικές δράσεις του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος, που στοχεύουν σε έναν υγιή αντίλογο σε όλα αυτά που ακούστηκαν, βασισμένες στα γεγονότα του χθες και στοχεύοντας στο σήμερα και στο αύριο. Μου ζήτησαν να πω τι κάνει το Μουσείο, γιατί το κάνει, πώς το κάνει και τι συμπεράσματα έχει βγάλει σε αυτά τα χρόνια που γίνονται αυτές οι δράσεις. Δύο λόγια για αυτά, λοιπόν, γραφτά για να είναι και ακριβή και σύντομα. Το γιατί. Η εκπαίδευση για το ολοκαύτωμα έχει υιοθετηθεί ευρύτατα σε όλο τον κόσμο ως μέσο καταπολέμησης του νεοναζισμού, του ρατσισμού και του αντισημιτισμού στις σύγχρονες κοινωνίες. Η γνώση και κατανόηση αυτού του θέματος ευνοεί συζητήσεις και δράσεις, αλλά και στάσεις ζωής που προάγουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ενεργή συμμετοχή στην πολιτική και κοινωνική ζωή της κάθε χώρας και την ανθρώπινη αλληλεγγύη. Στην προσπάθεια για την προαγωγή και την υποστήριξη των ενεργειών της επίσημης παιδείας για τη διδασκαλία για το ολοκαύτωμα ως αρχέτυπη γενοκτονία, σημαντικό ρόλο παίζουν ανεπίσημοι εκπαιδευτικοί φορείς όπως μουσεία, μνημεία και αυθεντικοί μνημονικοί τόποι. Τέτοιοι οργανισμοί μπορούν ικανοποιητικά να συμπληρώσουν τη δουλειά που ξεκινάει στο σχολείο, προσθέτοντας ειδική παιδαγωγική αξία σε αυτήν, με την παραγωγή εκπαιδευτικών προϊόντων, τη διεξαγωγή σεμιναρίων για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και όχι μόνο, αλλά επίσης παρέχοντας σε όλους μεστούς νοήματος χώρους για μνημόνευση και περίσκεψη και δημιουργώντας αξιόπιστες βιωματικές εμπειρίες. Μέσα σε αυτό το εκπαιδευτικό πλαίσιο γόνιμης συνεργασίας μεταξύ της επίσημης παιδείας και των φορέων της ανεπίσημης εκπαίδευσης, το έργο του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος συνδράμει τις σχετικές προσπάθειες του Υπουργείου Παιδείας. Η συνεργασία ξεκίνησε στην αρχή της χιλιετίας με πρωτοβουλία του ίδιου του Μουσείου, και το οποίο εισήγαγε στη χώρα μας και σταδιακά συστηματοποίησε την εκπαίδευση για το ολοκαύτωμα, ενώ ταυτόχρονα προήγαγε ουσιαστικά τόσο την έρευνα του θέματος, όσο και την υπόθεση της μνημόνευσής του. Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος είναι ένα ιστορικό και λαογραφικό μουσείο, το οποίο δεν είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στο ολοκαύτωμα. Έχει ως αποστολή του να αναδείξει τις παραμέτρους της μακραίωνης εβραϊκής παρουσίας στον ελλαδικό χώρο. Οργανικό κομμάτι αυτής της αποστολής είναι η διαιώνιση της μνήμης των θυμάτων όλων των ελληνικών εβραϊκών κοινοτήτων, των παλαιότερων στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, μέσα από την έρευνα των σπάνιων συλλογών και αρχείων του και μέσα από τις υποδομές που διαθέτει. Πρόκειται επομένως και για Μουσείο Μνήμης. Ξεκινώντας όλα τα πολλαπλά και ποικίλα προγράμματά του πάνω στην εκπαίδευση για το ολοκαύτωμα και τα ανθρώπινα δικαιώματα από το 1999, το Μουσείο έχει αναπτύξει συγκεκριμένη και δοκιμασμένη πολιτική προσέγγισης αυτού του σημαντικού ζητήματος, που βασίζεται σε διεθνείς, έγκριτες, θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία τραυματικών ιστορικών γεγονότων και δύσκολων θεματικών. Πώς το κάνει αυτό? Εδράζοντας σε τέσσερις κύριους άξονες. Την εφαρμογή προσεκτικού σχεδιασμού, υπεύθυνης προετοιμασίας και αποτελεσματικής παρακολούθησης που αφορά σε όλα τα προγράμματα που εκπονεί. Τον συνδυασμό της διαπολιτισμικής μάθησης και της επιστημονικής διαχείρισης κάθε θέματος με τη συνδρομή πολλών ειδικοτήτων. Την πλαισίωση και διεύρυνση της εκπαιδευτικής εμπειρίας με τη χρήση των συλλογών και λειτουργιών που αποτελούν το Μουσείο. Και τέλος, τη σχεδίαση, διοργάνωση και επιλογή ειδικών εκπαιδευτικών προϊόντων, ερευνητικών προγραμμάτων και επιμέρους έργων. Ανάμεσα στις ερευνητικές δραστηριότητες, εκθέσεις, εκδόσεις και δράσεις, ενδεικτικά αναφέρω τρία από τα ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου με τη μεγαλύτερη ανταπόκριση. Τα ειδικά σεμινάρια επιμόρφωσης ενηλίκων, τα οποία αφορούν στο γενικό κοινό και στους εκπαιδευτικούς μέχρι στιγμής. Εδώ σε αυτή την αίθουσα βλέπω τουλάχιστον δύο από τους εκπαιδευτικούς που έχουν συμμετάσχει σε περισσότερες από δύο και τρεις από τις δράσεις που κάνει το Μουσείο. Δεύτερον, τις εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών Λυκείου στο εμβληματικό κρατικό μουσείο και μνημείο του Auschwitz-Birkenau στην Πολωνία, το οποίο επίσης, κατά μαρτυρία των ίδιων των μαθητών Λυκείου, είναι μια πολύ δυνατή βιωματική εμπειρία. Και το πρόγραμμα Crocus, το οποίο ενθαρρύνει τους μαθητές των σχολείων να φυτέψουν κίτρινους κρόκους στη μνήμη των παιδιών που χάθηκαν στο ολοκαύτωμα. Για το θέμα της ιστορίας και της ιστορικής μνήμης, λοιπόν,
Πέρα από αυτά τα εξειδικευμένα προγράμματα, το Μουσείο προσφέρει ευκαιρίες γνωριμίας και πολιτιστικού διαλόγου για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Μια ζωντανή, βιωματική μορφή της ιστορίας καταγράφεται στους μουσιακούς χώρους, εμπλουτισμένη από πρωτότυπα, πολυδιάστατα αντικείμενα, ντοκουμέντα, αρχεία, φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό, όλα από τα οποία μεταδίδονται με χρήση των νέων τεχνολογιών. Η μουσιακή εμπειρία προσδίδει αυθεντικότητα και ουσία στη διαδικασία της ανακάλυψης, καθώς ο συνδυασμός των αντικειμένων, των εκθεμάτων, των προφορικών μαρτυριών και της μουσιακής αφήγησης τεκμηριώνει μια σαφή εικόνα καθημερινής ζωής των Εβραίων στην Ελλάδα ως συνηθισμένων ανθρώπων της διπλανής πόρτας και όχι ως ενός λαού θυμάτων ή μαρτύρων, αναδεικνύοντας την ιστορία του ολοκαυτώματος μέσα από τη φωνή του ιστορικού υποκειμένου και προσφέροντας την απαραίτητη πλαισίωση του ίδιου του ιστορικού γεγονότος. Επιπλέον, προβάλλει μια εικόνα της ιστορίας ως ένα ζωντανό και εξελισσόμενο αφήγημα με πολύπλευρα ζητήματα, ένα διαρκές και συναρπαστικό αντικείμενο μελέτης που αφορά όλους μας. Σε αυτό το πλαίσιο, πολύχρονα προγράμματα του Μουσείου, τα οποία είχαν μεγάλη απήχηση στο κοινό, ανάμεσα σε αυτά αναφέρω δύο, το «Κρυμμένα παιδιά στην Ελλάδα της κατοχής», που ξεκίνησε το 2003 και ακόμα ανανεώνεται και αποκτάει καινούργια πρόσωπα, και το δεύτερο, ένα μεγάλο πρόγραμμα πολύ κοντά στην καρδιά μας, «Συναγωνιστής Έλληνες Εβραίοι στην Εθνική Αντίσταση», το οποίο μετά από πενταετή έρευνα έφερε ιστορίες συμπολεμιστών της Αντίστασης, τον ένοπλο αγώνα στα βουνά και πολύ σοβαρά προκάλεσε την διαδεδομένη πίστη, η οποία εξακολουθεί να μεταδίδεται με τους τρόπους που ανέφερε η κυρία Λάζου νωρίτερα, ότι οι Εβραίοι πήγανε στο θάνατο, στα στρατόπεδα εξόντωσης, ως πρόβατα στη σφαγή, και δεν ήταν έτσι. Τα τελευταία χρόνια, θετική πολιτική βούληση και δημιουργία υποδομών και ειδική διαχείριση των προγραμμάτων στη χώρα μας ευνόησε πρόοδο. Η γόνιμη σχέση εργασίας του Εβραϊκού Μουσείου με τα αρμόδια τμήματα του Υπουργείου Παιδείας και ειδικά με τη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων οδήγησε στη θεσμοθέτηση των σχέσεων συνεργασίας μέσα από την υπογραφή μιας σειράς μνημονίων από το 2014 μέχρι σήμερα, ενώ αναβαθμίστηκε το καθεστώς του Μουσείου ως ισότιμο των κρατικών ερευνητικών κέντρων. Τα μουσεία είναι χώροι χωρίς εμπολής χωρίς πολιτικό προσανατολισμό, αλλά όχι ξένα προς την πολιτική. Κάθε επιλογή και κάθε πράξη που γίνεται μέσα σε αυτά είναι και πράξη πολιτικής. Καθώς φέτος συμπληρώνονται 42 χρόνια από την ίδρυση του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος και 20 χρόνια από την έναρξη των προγραμμάτων του για το Ολοκαύτωμα, είναι επόμενο να επιχειρηθεί ένας σύντομος απολογισμός. Η εμβέλεια των προγραμμάτων μας είναι περιορισμένη. Είναι θέμα επιλογής από τους Έλληνες εκπαιδευτικούς, από το ελληνικό κοινό, εάν θα τα παρακολουθήσουν, εάν θα φέρουν τα παιδιά της τάξης τους να συμμετέχουν σε αυτά. Δεν έχουμε θεαματικά ή εντυπωσιακά αποτελέσματα να αναφέρουμε. Αρχίζουμε να διακρίνουμε βέβαια κάποια αυξημένη επισκεψιμότητα και ενδιαφέρον από το ευρύ κοινό για τα προγράμματα του Μουσείου, κύκλους ευαισθητοποιημένων, αφοσιωμένων εκπαιδευτικών και οξυδερκείς νέους που αντιλαμβάνονται τη σχέση του παρελθόντος με το παρόν και το μέλλον. Αυτά τα περιορισμένα φωτεινά σημεία, διακριτά πλέον μέσα στο υπαρκτό πλαίσιο άγνοιας, αδιαφορίας και προκατάληψης και τελευταία νέων ειδών βίας και τρομοκρατίας, απλά μας ενθαρρύνουν για συνέχιση και εντατικοποίηση του σημαντικού συνεργατικού συλλόγου δράσεων που προσφέρει το Μουσείο. Για παράδειγμα, αναφέρω, φέτος πιλωτικά ξεκινάμε τη διαμόρφωση και το πρώτο από αυτά, σεμινάριο επιμόρφωσης εκπροσώπων των Σωμάτων Ασφαλείας, με συνεργασία δύο Υπουργείων. Η αποθάρρυνση και η αποχή από την προσπάθεια αυτή δεν αποτελούν επιλογές. Το Μουσείο θα συνεχίσει να προσφέρει ευκαιρίες για ακριβή και αποτελεσματική εκπαίδευση για το Ολοκαύτωμα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και για άλλες ανθρωπιστικές διδασκαλίες, με σκοπό να συμβάλλει στην προαγωγή των ιδεωδών του δημοκρατικού πολιτεύματος, της κοινωνικής ευθύνης και δικαιοσύνης, και να εμπνεύσει ενεργούς και σκεπτόμενους πολίτες, έναν επισκέπτη, μια τάξη, ένα σχολείο τη φορά. Και ο κύκλος θα συνεχίσει να ανοίγει. Σας ευχαριστώ.